Πάμε όμως γρήγορα να ακούσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Δημήτρη Τουρλούκη. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα από την Κρήτη, εδώ που... Τι έγινε εδώ πέρα? Εδώ η μία γιαγιά 80 χρονών, όπως ισχυρίζεται η ίδια, είχε χρήματα στο σπίτι της περίπου 20.000. Κάποιοι μπήκανε μέρα μεσημέρι, ενώ αυτή έλειπε, είχε πάει για ψώνια στην αγορά. Μπήκανε, βρήκανε το κλειδί, έτσι, χωρίς να παραβιάσουν την πόρτα. Βρήκανε το κλειδί που ήταν στην γλάστρα, όπως λέει η γιαγιά στην καταγραφή της. Μπήκανε μέσα, κάναν το σπίτι άνω-κάτω. Της πήραν 20.000 ευρώ που είχε ως κομπόδεμα και έγινε καπνός. Η αστυνομία ψάχνει να βρει κατά πόσο και αληθεύει αυτή η καταγγελία, αλλά και, και ψάχνει και στο οικείο περιβάλλον, γιατί είναι μεγάλο το ποσό, ένα ζητούμενο. Δεύτερον, αυτός που μπήκε μέσα ήξερε η γιαγιά ότι φύλαγε το χρηματικό ποσό στη γλάστρα, γιατί δεν είναι καμία παραβίαση. Α, το κλειδί ήταν στη γλάστρα μέσα? Ήταν, ναι, η γιαγιά το είχε βάλει σε μια γλάστρα που είχε έξω στην αυλή. Κάποιος φαίνεται ή το ήξερε ή υπέθεσε, το βρήκε, ξεκλείδωσε κανονικά, μπήκε στο σπίτι, πήρε τα 20.000, έφτασε όλο το σπίτι, πήρε τα 20.000 και έγινε καπνός. Είναι κάποιος, κάποιοι, δεν ξέρει ακόμα η αστυνομία, είναι σε έρευνα, προσπαθούν να βρουν τι έχει γίνει. Μάλιστα. Η γιαγιά λέει είχε τα 20.000 σε κομπόδεμα για να δώσει τα εγγόνια της, τελικά δυστυχώς γίνανε καπνός. Δημήτρου Λούκη, σε ευχαριστούμε πολύ, και το ράδιο lasithi.gr. Πάμε τώρα στο Γιώργο.